Γεια σας! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ περήφανη για αυτό το βίντεο, γιατί αυτό είναι το βίντεο που θα σας δείξω ένα πολύ ιδιαίτερο cherry box, γιατί είναι το δικό μου cherry box. Είναι ένα cherry box γεμάτο προϊόντα που εγώ έχω διαλέξει. Είναι αγαπημένα μου προϊόντα, προϊόντα που τα χρησιμοποιώ και τα χαίρομαι και είμαι σίγουρη ότι θα τα χαρείτε κι εσείς. Και δεν έχω λόγια να πω. Θα πω μόνο ένα τεράστιο ευχαριστώ στο cherry box για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσε. Για τα τελευταία χρόνια το όνομά μου έχει συνδεθεί κυρίως με τη μητρότητα. Παρ' όλα αυτά είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύει ένα σωρό πράγματα. Ένα από αυτό είναι και το κομμάτι της ομορφιάς, της μόδας. Και εντάξει, είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ότι με εμπιστεύτηκαν και δημιουργήθηκε αυτό το κουτί. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, θα ανοίξω αυτό το κουτί. Λοιπόν, ούτως ή άλλως δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά. Τα προϊόντα μιλούν από μόνα τους. Είναι όλα ένα και ένα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι σε αυτό το κουτί προσπαθήσαμε να εστιάσουμε κυρίως σε ένα σημείο. Ένα σημείο που μου αρέσει και εμένα να τονίζω όταν βάφομαι, είτε είναι πρωί είτε βράδυ, και αυτό είναι τα μάτια. Τα μάτια που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι ο καθρέφτης της ψυχής και προσπαθώ να τα έχω πάρα πολύ περιποιημένα. Γιατί εντάξει, είναι ωραίο να έχεις φωτεινά και λαμπερά μάτια, έτσι δεν είναι? Μέσα στο κουτί μου θα βρείτε ένα προϊόν που χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να το έχω μέσα στο κουτί της Ολίβιας. Είναι μία αγωγή για βλεφαρίδες και φρύδια της Folten Pharma. Είναι αυτή εδώ η μάσκαρα. Την έχω χρησιμοποιήσει και θα σας πω γιατί τη χρησιμοποίησα. Πρώτον, γιατί ήμουν η κλασική περίπτωση γυναίκας που είχε ένα φρύδι χιλιοτραβηγμένο και άσχημα βγαλμένο και κάποια στιγμή αποφάσισα να το παχύνω και ναι, άλλαξε το πρόσωπό μου τελείως. Για να γίνει λοιπόν αυτό, χρησιμοποίησα την αγωγή της Folten και είδα πάρα πολύ γρήγορα διαφορά. Το φρύδι έγινε πολύ πιο πυκνό, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν απλά περίμενα να μεγαλώσει. Από την άλλη, επειδή για πάρα πολύ καιρό έβαζα εξαίσθητος βλεφαρίδας, όταν αποφάσισα να τη σταματήσω, οι βλεφαρίδες μου ήταν βασανισμένες. Αν είχαν φωνή, θα με έβριζαν. Και για τις βλεφαρίδες μου χρησιμοποίησα την ίδια μάσκαρα της Folten Pharma και οι βλεφαρίδες μου σε πάρα πολύ μικρό διάστημα έγιναν ξανά υπέροχες όπως ήταν πριν ξεκινήσω όλα αυτά τα βασανιστήρια που τους έκανα. Και αφού λοιπόν δυναμώσουμε βλεφαρίδα και φρύδι, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μία φανταστική μάσκαρα, όπως είναι η Intelligent μάσκαρα της Aiden, για να έρθει το αποτέλεσμα και να γίνει θεϊκό. Τη συγκεκριμένη μάσκαρα μου την είχε προτείνει κάποια στιγμή της ζωής μου η φίλη μου η Νατάσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έγινε μία από τις αγαπημένες μου μάσκαρες. Γενικά, η μάσκαρα είναι ένα προϊόν που αγαπώ να δοκιμάζω, λίγες είναι αυτές όμως που με ικανοποιούν. Μία από αυτές που με ικανοποιούν πάρα πολύ, και όχι μόνο εμένα, αλλά και πολλές φίλες μου, είναι αυτή εδώ η μάσκαρα που με πολύ χαρά βάζω στο κουτί μου για εσάς. Και για να ολοκληρώσουμε λίγο το κομμάτι των ματιών, μέσα στο κουτί μου θα βρείτε και ένα δείγμα από αυτές τις ενυδατικές αντιγυρεντικές σταγόνες για τα μάτια. Είναι της Kit & Beauty. Είναι ένας φυσικός ορός ματιών, ο οποίος περιέχει και υαλουρονικό οξύ. Βοηθάει τα κουρασμένα ματάκια, ενώ ταυτόχρονα τα διατηρεί λαμπερά και νεανικά. Είναι μια συνήθεια που έχω υιοθετήσει πρωί-βράδυ, η τελευταία μου αγαπημένη συνήθεια και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και η δικιά σας. Προχωράμε σε ένα άλλο κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να περιποιούμε και αυτό είναι τα μαλλιά μου, τα οποία και αυτά έχουν δεχτεί τα βασανιστήριά μου μέσα στα χρόνια, ψέματα δεν θα πω, αλλάζω χρώμα, τα ισιώνω συνέχεια ή τα σγουραίνω συνέχεια, τέλος πάντων σε ησυχία δεν τα αφήνω. Και εδώ θα βρούμε μια εταιρεία που είναι πολύ αγαπημένη με το τελευταίο καιρό, όσοι με παρακολουθείτε το γνωρίζετε, είναι η Natura Siberica, η δύναμη, η σιβηρική. Έχει μια τεράστια γκάμα προϊόντων, επέλεξα όμως να βάλω στο κουτί μου αυτό εδώ το λάδι για τα μαλλιά. Είναι από τη σειρά Oblepica, που είμαι σίγουρη ότι πολλές από εσάς ήδη γνωρίζετε και έχετε βάλει στη ζωή σας και στο σπίτι σας. Είναι για τις άκρες των μαλλιών, πριν από κάθε πιστολάκι, πριν από κάθε περιποίηση μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και θα δείτε σίγουρα διαφορά. Συνεχίζω με κάτι ακόμα πολύ αγαπημένο μου. Το τελευταίο διάστημα έχω πάθει μια αιμονή με τα σαπούνια, με τις μπάρες σαπουνιών, τις οποίες δεν χρησιμοποιούσα ποτέ, δεν ξέρω γιατί, για κανένα λόγο και πολύ κακός. Από τη στιγμή που άρχισα να τις χρησιμοποιώ όμως, έχω πάθει αιμονή και έχω πάθει και κόλλημα με κάποιες. Μία από αυτές είναι αυτή εδώ. Το σαπούνι Ekmek κατά ύφη της Fresh Line, αγαπημένη εταιρεία ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό το σαπούνι είναι ένα τσικ πιο αγαπημένο από οποιοδήποτε άλλο προϊόν έχω δοκιμάσει από Fresh Line. Γιατί? Γιατί έχει φανταστικό άρωμα και γιατί όταν μπείτε στο μπάνιο και το βάλετε πάνω στο σφουγγάρι σας και δείτε αυτόν τον υπέροχο αφρό, τον οποίο μετά απλώσετε πάνω στο σώμα σας, έρθει η μυρωδιά που θες να το φας αλλά μην το φας. Και μετά δείτε και το δέρμα σας πόσο απαλό γίνεται, δεν γίνεται να μην το αγαπήσετε αυτό το σαπούνι. Δεν γίνεται. Κάνει και για το πρόσωπο. Και μια και είπα πρόσωπο, τι σας έχω,
όσους με παρακολουθείτε, σίγουρα θα έχετε διαβάσει να γράφω γι' αυτό εδώ το φανταστικό προϊόν. Το αγαπημένο μου προϊόν απολέπησης, ψάχνω ένα να το νικήσει. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει. Ναι, της thank you και είναι, προσέξτε τώρα. Μάσκα απολέπησης προσώπου. Κάνεις απολέπηση, αφήνεις το προϊόν για λίγα λεπτά πάνω στο πρόσωπό σου, ξεβγάζεις και έχεις ένα λαμπερό δέρμα. Η μυρωδιά είναι απίστευτη. Εμένα μου θυμίζει τσιχλόφουσκα. Έτσι είναι. Δοκιμάστε το. Περιμένω πραγματικά τις εντυπώσεις σας. Πιστεύω ότι θα το αγαπήσετε κι εσείς. Και κλείνω με άρωμα. Μπορούσε να λείψει το άρωμα από το κουτί μου. Αφού όλη τη μέρα. Για το κουτί μου επέλεξα μια εταιρεία την οποία γνωρίζω καλά. Είναι η εταιρεία Μπαργκέλο. Γνωρίζει από αρώματα, μιας και ασχολείται με αυτά από το 1952. Εξαιρετικής ποιότητας αρώματα. Ζωρίστηκα λίγο να επιλέξω. Δεν μπορούσα να διαλέξω ένα, οπότε κορίτσια διάλεξα δύο. Δεν ξέρω ποιο θα σας τύχει. Πάντως είναι και τα δύο αρώματα που θεωρώ ότι ταιριάζουν πάρα πολύ στο χειμώνα. Το ένα άρωμα μοιάζει οσφρητικά με το Σι και το άλλο άρωμα μοιάζει με το Lavie Belle. Ποιο θα πετύχεις άραγε? Αυτά κορίτσια μου, δεν θα πω περισσότερα, θα σας αφήσω να ανακαλύψετε μόνες σας το κουτί. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει γιατί το έκανα με πάρα μα πάρα πολύ αγάπη. Και για άλλη μια φορά να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Cherrybox που μου έδειξε εμπιστοσύνη και μ' άφησε να δημιουργήσω αυτό το κουτάκι. Αυτά. Γεια!